χωρίς να έχουμε τα σωστά κριτήρια, στείλαμε κάποιους να μας αντιπροσωπεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή θα αποφασίσει για πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία θα σηματοδοτήσουν την παραιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτά όλα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον καθηγητή της Φιλοσοφίας και της Τέχνης στο Παρίσι, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς γίνεται και γιατί ο ελληνικός προβληματισμός, κατ' εμέ, είναι εκτός τόπου και χρόνου σε αυτά τα οποία υπάρχουν ως δρόμενα στην Ευρώπη και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Είμαστε θαμμένοι και πνιγμένοι στο δικό μας μικρό κόσμο και αγνοούμε ότι το άλλο παγκόσμιο περιβάλλον έχει άλλες ταχύτητες, άλλα προβλήματα που προφανώς θα καθορίσουν και τη δική μας ζωή. Κοιτάξτε να δείτε, θα συμφωνήσω καταρχήν απόλυτα με αυτό που λέτε. Δεύτερον, θα σας πω, θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου. Οτιδήποτε αφορά περιβάλλον, Ευρώπη, τέχνες, γράμματα, το έχουν τόσο πολύ απαξιώσει οι σημερινές πολιτικές δυνάμεις συνολικά, ώστε θεωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα γραφικοί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η μοναδική χώρα η οποία έχει το πιο αδύναμο οικολογικό κίνημα στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Στη Γαλλία οι οικολόγοι είναι τόσο ισχυρή πολιτική δύναμη που βγήκαν τρίτοι και καθορίζουν το πολιτικό παιχνίδι. Το να μιλήσει κάποιος για οικολογικά ζητήματα θεωρείται άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλή πολιτική συνείδηση. Το να μιλήσει κάποιος για ζητήματα τέχνης και πολιτισμού θεωρείται ότι είναι ένας άνθρωπος εκλεκτός, έτοιμος να προσφέρει στο λαό. Εδώ, όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θεωρείται γραφικός από τις ηγεσίες δε των κομμάτων, θεωρείται κάποιος ως παράδειγμα από πηγή, διότι το πάθος των Ελλήνων και της σημερινής εξουσίας, όπως πάει να γίνει, είναι το να είσαι manager. Προσέξτε, αυτή η νέα κουλτούρα που πάνε να περάσουν είναι όποιος μπορεί να κάνει διαχείριση εξουσίας, δηλαδή να είσαι manager, όχι όποιος μπορεί να είναι δημιουργικός πάνω στην εξουσία. Άρα, πού να καταλάβει ο Κοσμάκης, τον έχουν τρελάνει. Έζησα απίθανα πράγματα. Επιλέγουν οι τηλεοράσεις ποιους θα βάλουν να μιλήσουν στον κόσμο. Επιλέγουν τα κόμματα ποιους θα στείλουν για να μιλήσουν στον κόσμο. Δεν επιλέγει κανένας κάποιον με αξιακά προσωπικά κριτήρια, αλλά με βάση τις κομματικές επιλογές ή κομματικές προδιαγραφές ή σχεδιασμούς. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Ή αν θέλετε τις κομματικές ίντρικες. Ναι, είναι μόνο ίντρικες. Το πάθος και το όνειρο του Έλληνα, γι' αυτό δεν το έχει, είναι εξουσία. Το μόνο που καταφέρνει ο Έλληνας είναι μία μικροεξουσία τοπική, όπου κάποιες οικογένειες, κληρονομικό ή δικαίο σε σχέση με παρείστικο δικαίο, μπορούν και νέμονται όλα αυτά τα οποία μπορεί να δώσει εξουσία. Δηλαδή χρήματα, θέσεις, συγγενικά πρόσωπα κτλ. Είναι μια τραγική κατάσταση όπως την έζησα. Δεν περίμενα ότι θα συναντήσω τέτοιο πράγμα συλλήβριν από όλα τα κόμματα. Εγώ πάντως, για να σας πω την αλήθεια, όταν έμαθα ότι κατεβαίνετε ευρωβουλευτής, εξεπλάγιν. Επειδή ξέρω τους προβληματισμούς σας. Θα σας πω κάτι. Θεωρώ αδιανόητο να μην μπορεί ένας άνθρωπος σήμερα, ο οποίος έχει απόψεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος, έχει την αίσθηση πραγματικότητας, διότι στην προσωπική του ζωή, στο προσωπικό του βιογραφικό, έχει πετύχει δύσκολα και πολλά πράγματα στο στίβο, το διεθνή στίβο, να μην μπορεί να ασκήσει ο ίδιος κάποια πράγματα, κάποια μια μορφή διοίκησης στον τόπο του. Με αυτή τη λογική
της προσφοράς και ήδη αχρηματιζόμενος από τη ζέπη μου, δεν πήρα καμία εγώ χρηματοδότηση, θέλησα να κατέβω και να προσφέρω και αυτό το οποίο το κομμάτι που γνωρίζω, την Ευρώπη, τις ευρωεκλογές. Άσχημα δεν πήγα. Πήρα αρκετούς ψήφους. Πραγματικά αρκετούς ψήφους. Φτάσουν περίπου τους 2.000. Που σημαίνει ότι αυτοί οι 2.000 περίπου ή λιγότερο όσο έχει ψήφι, αυτοί όλοι ψηφίζουν εμένα προσωπικά. Άρα υπάρχει κάποια, δεν ψηφίζουν εμένα, όπου και να πήγαινα δεν με ψηφίζανε. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το σπέρμα το σωστό. Με τη μόνη διαφορά ότι πνιγόμαστε μέσα σε αυτά που μας κατακλείζουν, ίσως είναι καθήκον μας στο ακριβώς για αυτό το λόγο να αφυπνίσουμε και να δείξουμε και έναν άλλο προβληματισμό στους Έλληνες που είναι πνιγμένοι σε μια κατευθυνόμενη ιδιοσιογραφία, κατευθυνόμενο προβληματισμό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Όπως το είπατε, χρησιμοποιώ τις λέξεις. Κατευθυνόμενη ιδιοσιογραφία, κατευθυνόμενος προβληματισμός. Περί τώρα σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να πω ονόματα για να μην δημιουργήσουμε εντυπώσεις και δεν είμαστε δικαστές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μου έκοβαν το σημείο της ομιλίας μου εκεί που έκανα αναφορά στο φορέα που ήθελα που στήριζα, που κατέβηκα, τέλος πάντων. Το κόβανε. Και αφήναν μόνο το προσωπικό το δικό μου να λέει. Οπότε ένας άνθρωπος που ήθελε να με στηρίξει δεν ήξερε, έπρεπε να ψάξει, δεν του έρχονταν αυθόρμητα. Άκουγε κάποια πράγματα που τον ενδιέφεραν. Και λέει καλά, στον αέρα κάτι δεν είναι αυτός, από πού έπεσε αυτό. Δεν έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και στα κόμματα εξουσίας και στα μικρά κόμματα. Να περάσουμε σε κάτι άλλο όμως. Έχετε μια πολύ καλή γνώση της Γαλλίας. Και βλέπουμε το εξής, γιατί σταδιοδρομείτε εκεί. Είχαμε μια αναμέτρηση στη Γαλλία μεταξύ πολιτικού ηγέτη και ταυτόχρονα πολιτικού ήθους και ύφους, όπως είχαμε και στην Ελλάδα. Ναι. Και βλέπουμε τις εξής ίσως συγκρινόμενες διαφορές. Κυβέρνηση στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας, υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε μια πολύ έτσι δυνατή αριστερή πλευρά, είχε συναλλητήρια εναντίον του για την συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό. Ναι. Αντί να δείξει ότι έχει μια κατανόηση, επιτέθηκε στους ανθρώπους που κατέβηκαν σε διαδηλώσεις και συλλαλητήρια και τους είπε φασίστες, ετερόκλητο, όχλο κτλ. Χαρακτηριστικό ναι. Είναι ότι όταν συναντήθηκε στην Κύπρο κάτω με τον Μακρόν που τον ρώτησε τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα, του είπε ήταν μερικές χιλιάδες φασίστες. Ναι. Από την άλλη πλευρά ο Μακρόν που είχε επίσης πολύ δυναμικές διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια με τα κίτρινα γελέκα έτεινε χείρα φιλίας και συνενετική στάση μαζί τους και ουσιαστικά κέρδισε και δεν έχασε τόσο πολύ όσο έχασε ο κύριος Τσίπρας. Και τη στιγμή που ο κύριος Μακρόν υποτίθεται ότι είναι πιο σοσιαλιστής, πιο δεξιάς οικονομίας, πιο φιλελεύθερος, ενώ ο κύριος Τσίπρας υποτίθεται που είναι πιο αριστερός, πέρασε πολύ πιο σκληρά μέτρα εναντίον της ελεύθερης οικονομίας. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα σας έλεγα, θα συμπλήρωνα το εξής. Το λάθος του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει το εξής, ας το πούμε, καλό και ας το πούμε, ξεκινήσουμε αυτή την παραδοσιακό τρόπο ομιλίας. Το ένα, αν υπάρχει ένα καλό που έχει ο κ. Τσίπρας, είναι ότι στον χώρο των γραμμάτων και τεχνών έδειξε μία φιλική στάση. Αυτό δηλαδή ακολούθησε την παραδοσιακή επίλυξη της αριστεράς, η οποία από το 80 και μετά ακολουθεί μία φιλική ή μέχρι χειριστική στάση στα γράμματα της τέχνης.
αυτό που το αναγνωρίζει. Από εκεί και πέρα, όταν βρέσεις την εξουσία, με φόβο να χάσεις την εξουσία, έγινε εργαλείο της διεθνούς εξουσίας και πέρασε αυτά τα οποία η διεθνής εξουσία ήθελε, όπως οι πρέσπες, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα απαξιωτικά για το λαό, όπως η δεξιά που ο ίδιος κατηγορούσε. Χρησιμοποίησε δηλαδή μία μέθοδο του διεθνούς συστήματος, το οποίο στηρίζεται σε μη λαϊκές αντιδράσεις και καπελώματα του λαού, μόνο και μόνο για να μην στέσουν. Αυτό είναι τεράστιο λάθος πολιτικό. Και αυτό την πλήρωσε. Γιατί ο κόσμος από αντίδραση για τις πρέσπες δεν πήγε στα μικρότερα κόμματα στα οποία θα πήγαινε την άλλη φορά, πήγε λίγο στο Βελόπουλο, αλλά όχι μόνο για τις πρέσπες, πήγε κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, μόνο και μόνο για να τιμωρήσει τον Τσίπρα. Δεν είναι όλοι αυτοί οι ψήφοι όλοι φιλονεοδημοκρατικοί. Είναι αντισυριζαϊκοί και θα συνεχίσουν να είναι αντισύριζα, διότι αυτό με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και αυτό που έκανε με τα μέτρα της τελευταίας στιγμής για την οικονομία, ο κόσμος δεν τα είδε πολύ καλά. Είδε ότι ένιωσε, τον κορόιδεψαν ακόμη στο θέμα της οικονομίας. Δηλαδή τον στέγνωσαν για τόσα χρόνια και μετά του δώσαν κάποια ψίχουλα. Πήρε με τα ψίχουλα γιατί τα χρειάζεται, γιατί έτσι θέλει και θα τα έπαιρνε υπό οποιοδήποτε συνθήκες, αλλά στην πραγματικότητα αντέδρασε διαφορώντας στο μήνυμα βοητείας που έκανε η σημερινή κυβέρνηση. Είναι, κοιτάμε το εξής, ότι ο Μακρόν προσπαθεί να βοηθήσει τη μεσαία τάξη, γιατί ξέρει ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που κρατάει κυρίως τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας, ενώ αντίστοιχα ο κύριος Τσίπρας χτύπησε στο έπακρον με υπερφορολόγηση την μικρομεσαία τάξη, σχεδόν καταργώντας την. Ναι. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέτε. Μια και μιλήσαμε για τον Μακρόν, μιλήσαμε για τον Τσίπρα, τώρα μιλήσουμε για τον Μακρόν. Ο Μακρόν χαρακτηρίζεται από το εξής στοιχείο. Ναι μεν είναι υπερνεοφιλελεύθερος, ναι μεν είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, όμως όταν βλέπει αντιδράσεις προσαρμόζεται. Δηλαδή, στην αρχή πήγε κάποια στιγμή να το κάνει, να το δει σκληρά με τα κίνητρα και λέει, κατέβασε αστυνομία, χτύπησε, υπήρξαν κάποιοι νεκροί. Όταν είδε ότι το θέμα τράβηξε, διότι τα κίνητρα γυλαίκα έκφραζαν την εξέγερση της γαλλικής αστικής τάξης, εκεί έβαλε την ουρά στα σκέλια και δέχτηκε πολλά πράγματα, πάρα πολλές από τις προτάσεις των κίνητρων γυλαίκων, μέχρι ακόμη δέχτηκε η συνεκπαίδευση, επιστροφή σε πολλά σημεία των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί οι διανοούμενοι στη Γαλλία αρνήθηκαν να δεχτούν την κατάργηση των ανθρωπιστικών σπουδών που θέλει η παγκοσμιοποίηση. Άρα λοιπόν δείχνει ότι ο Μακρόν είναι αρκετά ελισσόμενος και αυτό θα τον κάνει να προσαρμοστεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι πολύ δυνατός. Άκουσα συχνά τα απαξιωτικά λόγια για την Le Pen εδώ στην Ελλάδα. Και ναι μεν τα απαξιωτικά λόγια δικαίωμα του καθένα να πει ό,τι θέλει. Αλλά το να λένε ότι η Le Pen είναι φασίστρια είναι σαν να προσβάλλουν το 25% του γαλλικού λαού. Η Le Pen έχει κάποιες αντιισλαμικές ή ισλαμοφοβικές ή αντιμεταναστευτικές θέσεις, τις οποίες όμως αναπροσαρμόζει συνέχεια με βάση την real politics η οποία της εμφανίζεται στον δρόμο για την εξουσία. Έχει, αν δείτε τις αλλαγές θέσεις που έχει κάνει, είναι εντυπωσιακές. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι λαϊκισμός? Και εγώ σας λέω ότι είναι εν μέρει λαϊκισμός, θα το δεχτώ. Όταν όμως βλέπετε ένα κόμμα το οποίο εδώ και χρόνια, έστω και αργά, ανεβαίνει,
μήπως δεν είναι τόσο λαϊκισμός, αλλά η Λεπέν ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας, η οποία δεν θέλει αυτού του είδους την παγκοσμιοποιημένη προοδευτικότητα που συνάδει με την κατάργηση των εθνών, με την κατάργηση των συνόρων, με την κατάργηση των ταυτοτήτων και με την εισβολή, την ανεξέλεκτη εισβολή των μεταναστών και ούτω καθεξής. Γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου που δεν το θέλει αυτό και όσοι εκφράζουν αυτόν τον κόσμο είναι εξ ορισμού ακροδεξί, λαϊκιστές και φασίστες? Ναι, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να τηρήσει την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα. Έτσι γιατί, ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Βλέπουμε το εξής, ότι αυτός που έρχεται πια ως μετανάστης ή συγκεκαλυμμένα ως πρόσφυγας, στην ουσία θέλει να σου αλλάξει την πολιτιστική σου ταυτότητα. Έτσι. Και εκεί είναι η μεγάλη ρήξης, γιατί αυτός ο πολιτισμός που εκπροσωπεί ο ένας κόσμος και ο άλλος κόσμος είναι τελείως στην πραγματικότητα διαφορετικός και δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε καν. Ναι. Γιατί και χρησιμοποιούν οι δυνάμεις αυτές της εξουσίας σημερινές, χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό για να επιβάλλουν αλλαγή της ταυτότητας. Θεωρούν ότι όποιος αγαπάει την πατρίδα του είναι γραφικός. Όποιος πιστεύει ακόμη στην θρησκεία είναι τελειωμένος. Αν είναι δυνατόν σήμερα να λες ότι αγαπάω την πατρίδα μου και μετά να σου λένε ότι είσαι γραφικός. Άρα μην μου φωνάζετε να γυρίσουν οι νέοι πίσω, γιατί οι νέοι που αναζητούν μέσα από τη δίψα για ζωή το χρήμα και δεν το έχουν εδώ, θα πάνε εκεί. Άρα είστε, αυτά που λέτε αντιπάσχουν κύριοι στο αποθυμιοποίησης. Απ' τη μία λέτε ότι θέλετε να επιστρέψουν στις πατρίδες και απ' την άλλη κάνετε τα πάντα για να φύγουν οι νέοι από τις πατρίδες. Άρα θυμασμένοι να καταλάβουμε ότι η σύγχρονη εξουσία χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία σαν τη φάκα στα γούστα των νέων, το ονομάζει καινοτομία, αλλά μόνο σε αυτό το χώρο, και μέσα από αυτό που ονομάζει καινοτομία προσπαθεί να αποπολιτισμικοποιήσει, δηλαδή να στερήσει τον πολιτισμό τον κλασικό και τις παραδοσιακές ή διαφωτιστικές αξίες από τους νέους Έλληνες, από τους νέους Γάλλους και ούτω καθεξής. Ναι, και κάνει να έχουν μόνο τη θρησκεία της τεχνολογίας. Ναι, και που στην ουσία όμως είναι αφαίρεση δημοκρατίας. Προφανώς. Το πολιτικά ορθόν, αυτό που ονομάζουμε πολιτικά ορθόν, και εξηγώ αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πολιτικά ορθόν εννοούμε αυτή την, αν θέλετε, την προστασία των μειονοτήτων. Οι μειονότητες, από άποψη ανθρωπιστική, είναι καλό να προστατεύονται. Ποιος άνθρωπος δημοκράτης, ποιος άνθρωπος που έχει χριστιανικές καταβολές, οι κλασικές καταβολές, δεν θα δεχτεί την προστασία των μειονοτήτων. Όταν όμως αυτό γίνει πολιτική, η οποία σε κάθε στιγμή βάζει τις μειονότητες ενάντια στις παραδοσιακές αξίες, στηρίζει τις μειονότητες και τις βάζει σε σημείο να είναι αυτή η κυρίαρχη πολιτική βούληση, τότε αυτή η φιλομειονοτική πολιτική, αντί να κάνει καλό, κάνει κακό, διότι καταστρέφει και φέρνει σε αντίθεση όλους αυτούς οι οποίοι για χρόνια συνέβαλαν στην ιστορία των πατρίδων και στην ιστορία μιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Ακριβώς. Και έτσι έχουμε και την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, σε συνάρτηση με έναν άλλον παράγοντα που λέγεται Γερμανία και θέλει να επιβάλλει επίσης τα δικά της, πιστεύω, στους άλλους λαούς. Κοιτάξτε να δείτε. Ισχύει αυτό. Η Γερμανία έχει το πάνω χέρι, καταρχήν. Αλλά πάνω σε αυτά που είπαμε, μιλάμε για ευρωσκεπτικισμό. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι είναι ευρωσκεπτικισμός. Εκτός από εσάς, από τους ανθρώπους που ασχολούνται. Νομίζουν ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι κάτι εναντίον της Ευρώπης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ευρωσκεπτικισμός είναι μια προσπάθεια ανθρώπων να επιδράσουν ώστε η Ευρώπη να αλλάξει πορεία.
Γι' αυτό και δεν είναι ακροδεξί ευρωσκεπτικιστές. Για ένα παράδειγμα, στους ευρωσκεπτικιστές ανήκουν και οι οικολόγοι, οι οποίοι διαφωνούν με τις διάφορες πολιτικές της σύγχρονης εξουσίας, η οποία απαξιώνει το περιβάλλον. Άρα, ο ευρωσκεπτικισμός είναι ένας όρος, ο οποίος και πάλι χρησιμοποιείται πονηρά από την εξουσία, για να απαξιώσει και να κάνει γραφικούς ή επικίνδυνους όσους θέλουν να κάνουν κριτική στην Ευρώπη. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά αποφεύγω τον όρο ευρωσκεπτικισμός, διότι κινδυνεύω να πέσω μέσα σε αυτή την ορολογία, την οποία σας είπα πριν. Ναι, ουσιαστικά εδώ βλέπουμε τώρα το εξής, ότι έχουμε τη διαφοροποίηση λόγω σκοπιμοτήτων δύο βασικών ενιών. Ο ένας είναι ο ευρωσκεπτικισμός, στον ναι. οποίο τον αλλάζουμε επίτηδες και τον δαιμονοποιούμε, έτσι. Προκειμένου να μην δεχτούμε τον προβληματισμό ότι κάτι πάει στραβά και πρέπει να το διορθώσουμε. Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε επίσης την παγκοσμιοποίηση με υποτίθεται έναν ανθρωπισμό, το οποίο επίσης τον θεοποιούμε και τον βάζουμε ότι είναι ο αγιότερος, τη στιγμή που όμως με τις συνθήκες που μας επιβάλλει μας καταργεί δημοκρατικές διαδικασίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι η τεχνολογία, αυτό που ονομάζουμε, που είναι το βασικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, γίνεται θεολογία. Πάνε να μας επιβάλλουν θεολογικά και δικτατορικά μία νέα πατρίδα, την πατρίδα της τεχνικής, όπου όλα είναι πια καταναλώστε τα νέα αντικείμενα, τα νέα εργαλεία, τα κομπιούτερ, τα από εδώ και από εκεί. Οι ανθρώπινες σχέσεις όλες είναι μέσα από το διαδίκτυο, τα πάντα είναι διαδίκτυο και οι ανθρώπινες επαφές καταργούνται και οι θέσεις τους παίρνουν μόνο η εικόνα των ανθρώπων στο διαδίκτυο ή τα λόγια τους στο διαδίκτυο. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή θεοποιήστε δύο αξίες, τον καταναλωτισμό και τον μαμονά. Αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και αν θέλετε να μιλήσουμε και με οικονομικούς όρους, για όσους μας ακούνε, μέχρι τώρα υπήρχε η θεωρία στην οικονομία του Keynes, η Keynesianή που ξέρει ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρχει πρόβλημα, κόβει χρήμα το κράτος και ενισχύει, το λέω πολύ απλοϊκά, και ενισχύει τις ΕΠΕΣ όπου υπάρχει πρόβλημα. Πολλές φορές δηλαδή στο Keynesianό μοντέλο, αυτά που δίνονται είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία παράγουμε. Ναι, αλλά αυτό το κάνει για ένα λόγο. Το κάνει σαν να για να μας δώσει δύναμη, ώστε να αρχίσει να έχει ροπή και δυναμισμό η οικονομία που μετά θα παράγει. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η αισιόδοξη πλευρά της οικονομίας. Έχουμε τώρα την απεσιόδοξη πλευρά, που είναι το άλλο μοντέλο, το οποίο κυριαρχεί τώρα, είναι η θεωρία του Σούμπετερ, του Γερμανού επίσης. Η οποία τι λέει, μιλάει για τη θεωρία της δημιουργικής καταστροφής. Λέει, δεν θα ζητήσεις τίποτα περισσότερο αν δεν έχεις ήδη πρώτα παράγει. Άρα πρώτα παράγεις και μετά ζητάς. Που σημαίνει παράγεις και καταναλώνεις και αφού αποδεικνύεις ότι είσαι καινοτόμος και έχεις ας πούμε νέα εργαλεία τεχνολογικά κτλ. Άρα είσαι δυνατός και όχι αδύναμος, τότε ζητάς. Και οι αδύναμοι τι γίνεται, τους πετάμε στον κοιάδα, δεν προσπαθούμε να τους διαμορφώσουμε. Τους σκοτώνουμε επειδή είναι τραυματίες ή αδύναμοι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Στην πραγματικότητα ίσως είναι ένας άλλου είδους ρατσισμός. Οι αδύναμοι πρέπει να πεθαίνουν, καθώς επίσης και όσοι διαφέρουν από την προκρούστια κλίνη υποδείγματος που έχει η Γερμανία. Εμένα μου έκανε εντύπωση, να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να αναφερθώ πάλι σε πρόσωπα κτλ. Θέλω να μείνει σε θέμα ιδεολογικό η συζήτησή μας, δηλαδή γνωστικό αντίθετο. Ότι ενώ θέλανε, δηλαδή το πρώτο πράγμα που είπανε οι νικητές από όλα τα επίπεδα ήταν ναι, επιτέλους τα μικρά κόμματα διαλύθηκαν. Υπήρξε τέτοια χαρά για τη διάλυση των μικρών κομμάτων, που έμεινα άναυρο. Σε ένα δημοκρατικό αγώνα. Δεν χειρόμαστε που διαλύθηκαν τα μικρά κόμματα.
Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Απλά λέμε ότι νίκησα και αφήνουμε την κριτική ή αφήνουμε τα εύσημα το λαό που αποφάσισε. Ναι, δεν τον κατηγορούμε και δεν τον λέμε ότι δεν κατάλαβε. Να βάλουμε ένα ηχητικό λίγο μια στιγμούλα. Ναι, ναι. Δύναμη, άρα είμαι περίεργος πραγματικά, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους, όχι να τους πω ότι κακώς κάνανε, δικαίωμά τους είναι να ψηφίζουν ό,τι θέλουν, αλλά αν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν εκεί που οδήγησαν και αν αυτό ήθελαν. Mm-hmm. Να σας το θέσω αλλιώς το θέμα, γιατί... Ήταν ο κύριος Φλαμπουράρης, ο υπουργός επικρατείας, ο οποίος λέει στην ουσία ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν οι Έλληνες ψηφοφόροι. Όπως και για την κυρία εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου, έχει που λέει κάπου ότι δεν έχουν γίνει ακόμα αντιληπτές οι καινοτομίες και όλα αυτά δηλαδή, που μας προσέφερε η κυβέρνηση σε μια μεγάλη μάζα του πληθυσμού. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο γίνεται αντικειμενικά. Ας υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο. Πάρουμε αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν δίκιο, αλλά σας λέω. Έχουν δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση, το να λες ότι ο λαός φταίει ή ότι κατάλαβε, είναι λάθος. Την κριτική πρέπει να την κάνεις στον εαυτό σου. Πρέπει εσύ να λες τι εγώ δεν κατάλαβα από τα ζητήματα που μου θέτει ο λαός για να μπορέσω να προχωρήσω. Έτσι είναι η σωστή πολιτική. Αλλιώς, ό,τι είναι διαφορετικό από σένα και ό,τι αποτέλεσμα έρχεται, θα το απαξιώνεις με χαρακτηρισμούς. Ναι, και αυτό δυστυχώς είναι ένα χαρακτηρισμό... είναι μια χαρακτηριστική συμπεριφορά ολοκληρωτισμού. Ναι, έτσι. Είναι έτσι. Ένας άλλος σταλινισμός. Ή έτσι, αν θέλετε έτσι. Κάτι, οποιοδήποτε άλλο έτσι ολοκληρωτικό κομματικό... Η δημοκρατία μας βάλεται σήμερα, γιατί μετά το δεύτερο πόλεμο, στο όνομα των καταστροφών του πολέμου, δημιουργήθηκε η λεγόμενη έμεση κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτή όμως, με διάφορες τεχνικές, έχουμε φτάσει πια να ξέρουμε αυτό εξ των προτέρων σε πολλά θέματα ποιους θα εκλέξουμε και ποιο κόμμα θα βγει. Να μπορούν αυτοί που ελέγχουν το χρήμα να επηρεάζουν τις αποφάσεις. Άρα, με κοινοβουλευτικό δημοκρατικό μανδύα, ασκούμε και πάλι μια αντιδημοκρατική πολιτική, η οποία εκ των προτέρων είναι, καθορίζει τα γεγονότα, δηλαδή προκαθορίζει τα πράγματα. Άρα απουσία δημοκρατίας. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει και ταυτόχρονα είναι μια έλλειψη δημοκρατίας η οποία γίνεται συγκεκαλυμμένα και ύπουλα μέσα από μεθοδεύσεις διαφόρων οικονομικών συμφερόντων τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν ή να μας διοχετεύσουν την είδηση και την κρίση που θα έπρεπε να έχουμε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα δικά τους συμφέροντα, δηλαδή να ιεροποιήσουμε το νέο δυνάστη που μας θέλει ένα καταναλωτικό προϊόν και έναν σκλάβο της κατανάλωσης. Κοιτάξτε να δείτε και κάτι άλλο. Όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι σήμερα δεν παίζουν ρόλο οι ιδεολογίες αριστερά και δεξιά και όσοι ζουν ακόμη στη λογική ότι θα έρθει καλός δεξιός από μια πλευρά ή ουδεστερός από την άλλη για να μας σώσει, θα πάθουν μεγάλο κάζο όταν ανακαλύψουν ότι στη σημερινή εποχή δεξιά και αριστερά συμπορεύονται, συμβαδίζουν χέρι-χέρι σε αυτό το οποίο ονομάσαμε πριν από λίγο θεολογία της τεχνολογίας ή ενθουσιασμό της τεχνικής. Θα καταλάβουν ότι όλα είναι μηχανικά προκατασκευασμένα και μέσα από αυτή τη μηχανική πορεία όλα οθούν σε μια
κατανάλωση ανεπόρων, το λεγόμενο νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα από τα νέα παιδιά μέχρι τους πιο μεγάλους να ασχολούνται όλοι με ένα παιχνιδάκι, ένα εργαλείο. Δέστε, πολλές φορές κάνω και στον εαυτό μου κριτική, δέστε όλους τους ανθρώπους. Εγώ το είδα και στην Κίνα που πήγα. Έχουν όλοι ένα κινητό, το οποίο δεν είναι χρήσιμο, αλλά προσπαθούν όλοι να κατεβάζουν πρόγραμμα από εδώ, από εκεί κτλ. Δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν ανθρώπινες σχέσεις. Όλοι ασχολούνται με ένα εργαλείο. Και όσοι δεν το κάνουν, δείχνονται σαν απελπισμένοι, σαν παλιοί, σαν κάποιοι που έχουν χάσει το παιχνίδι, που είναι εκτός ζωής. Αυτό δεν έχει ιδεολογία. Ναι. Αυτό έχει άρνηση του ανθρώπου. Ναι, γιατί αντί να δημιουργούμε ανθρώπινες σχέσεις, που οι ανθρώπινες σχέσεις μας παράγουν ανθρωπισμό, μας παράγουν ηθική, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, όπως λέτε, μία σχέση ανθρώπου με ένα τεχνικό αντικείμενο. Ναι. Και με μία εικονική πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Τα έχει πει ο Ζαν Μποντριγιά. Ο Ζαν Μποντριγιά, ο μεγάλος κοινωνιολόγος Γάλλος που έχει πεθάνει και υπήρξε προσωπικός μου φίλος, έχει γράψει και για μένα. Είχε μιλήσει πρώτος για εκείνο το βιβλίο ότι ο πόλεμος του Ιράκ δεν έγινε ποτέ. Και βέβαια όλοι πέσαν πάνω να τον φάνε, μα πώς δεν υπάρχουν νεκροί κτλ. Κτλ. Δεν κατάλαβαν τι ήθελε να πει για τους ανθρώπους της Δύσης δεν έγινε ο πόλεμος. Αυτούς που υπέστησαν τον πόλεμο, ναι, διαλύθηκαν από τους αμερικάνικες βόμβες. Αλλά τους ανθρώπους της Δύσης παρουσιάστηκε σαν ένα τεχνολογικό παιχνιδάκι. Βλέπαν όλοι διάφορες εκρήξεις, όπως παίζουμε στα video game, και λέγανε «Α, μπουμ, τον έφταγα, τον έκανα». Αυτό οδηγεί σε έναν απανθρωπισμό των σχέσεων. Και αυτό είναι το μεγάλο τραγικό, το οποίο δυστυχώς το θεωρούμε σήμερα εξέλιξη του ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς θέλουν να αφαιρέσουν τις ανθρωπιστικές σπουδές, γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές δίνουν μια άλλου είδους ανθρώπινη ηθική διάσταση. Έτσι ακριβώς, και εδώ θα πω μπράβο στη Γαλλία και δεν θα πω μπράβο στην Ελλάδα, διότι η σημερινή κυβέρνηση έκανε τα πάντα, όχι και η επόμενη, που θα ίδια να ακολουθήσουν όλοι. Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε λίγο γιατί κάτι απομακρυνθήκατε από το μικρόφωνο. Ναι, θέλω να πω ότι η σημερινή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να αφαιρέσει. Δεν σας ακούμε, μετακινηθείτε λίγο. Τώρα μ' ακούτε. Τώρα όχι. Τώρα. Τώρα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω. Η σημερινή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να αφαιρέσει από τους νέους, από τις σπουδές τους, οτιδήποτε ανθρωπιστικό. Η Γαλλία ξεκίνησε το ίδιο επί εποχής Υπουργού Παιδείας του Φρανσουά Ολάν. Όμως, οι διανοούμενοι σήμερα επί Μακρόν ξεσηκώθηκαν και είπαν στο Μακρόν ναι μεν στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά ναι επίσης την κλασική παιδεία, τον σύγχρονο ανθρωπισμό. Και αναγκάστηκε ο Μακρόν, εκτός από τις υποχωρήσεις τα κίτρινα γυλαίκα, να υποχωρήσει και σε αυτό το αίτημα και να έχουμε επιστροφή με διάφορους όρους των κλασικών σπουδών στα γαλλικά σχολεία. Ναι, δίνεται μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή στη Γαλλία να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο επάνω στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όμως έχει μια αντιπαράθεση εκ θεμελίων με αυτόν τον τρόπο με τη Γερμανία που θέλει να επιβάλλει μια άλλη λογική. Και έτσι αυτή τη στιγμή... Η Γερμανία είναι πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σωστό. Και με την αποχώρηση αν γίνει της Βρετανίας με το Brexit, ουσιαστικά σχηματίζεται ένα δίπολο ισχύος στην Ευρώπη, Γαλλία-Γερμανία, και πρέπει να δούμε προς τα πού θα πάει. Αν θα αντέξει η Γαλλία αυτή την ισχύ της γερμανοκρατίας που προσπαθεί επίσης να επιβληθεί σε όλα τα όργανα της Ευρώπης. Ποια είναι η άποψή σας, πώς το βλέπετε εσείς που έχετε πολύ καλές διασυνδέσεις και ζείτε μέσα και στη Γαλλία? Και όχι μόνο αυτό, ήθελα να σας ανακοινώσω ότι θα μεταφέρω τις δραστηριότητες μου πια σε μεγάλο βαθμό στη γαλλική πολιτική σκηνή. Δεν μπορώ ακόμη να μιλήσω με ποιο κόμμα, αλλά μεταφέρω τις δραστηριότητες μου στη γαλλική πολιτική σκηνή, όπου εκεί θα δώσω το βάρος πια των πολιτικών μου δραστηριοτήτων, παράλληλα με ό,τι άλλο έκανα μέχρι τώρα.
Θεωρώ λοιπόν ότι η Γερμανία μετά τον πόλεμο έχασε το παιχνίδι όλων των κλασικών σπουδών. Όσοι είχαν σχέση με τις κλασικές σπουδές ταυτίστηκαν με τον ναζισμό εντέχνως σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι κλασικές σπουδές να θεωρείται εργαλείο του ναζισμού. Μέχρι αυτή την ακρότητα έφτασαν πολλοί. Με αποτέλεσμα η Γερμανία για να ξανακερδίσει την επιστροφή της να γίνει το καλύτερο παιδί αυτής της σύγχρονης τεχνολογικής πατρίδας που αναφέρθηκα και αναφερθήκαμε μαζί πριν από λίγο. Δηλαδή κατανάλωση, χρήμα, καινοτομία τεχνική και ένας απέραντος κινησμός στις ανθρώπινες σχέσεις, ο οποίος διέπεται μόνο από τη λογική του συμφέροντος, της δύναμης και όχι από τη λογική του ανθρωπισμού και των, αν θέλετε, καλύτερων συστηματικών ανθρώπινων σχέσεων. Ναι, και της τιμωρίας όποιον παραβαίνει τους κανόνες, ασχέτως αν η Γερμανία θέλει να εξαιρεί τον εαυτό της, να της χαρίζονται οι άλλοι όταν αυτή παραβαίνει κανόνες. Το είδαμε και με τις πολεμικές αποζημιώσεις. Και αυτό ισχύει που λέτε. Βέβαια έκανε τα στραβά μάτια στη Γαλλία, διότι επί Μακρόν, τώρα στην κυβέρνηση, έπεσε έξω η Γαλλία στο μπάτζετ, λόγω των κίτρινων τηλέφων, έκανε κάποιες υποχωρήσεις και δεν μπορεί να ακολουθήσει η Γερμανία σε αυτό το ξέφρανο ρυθμό του ελέγχου της οικονομίας στο 3%, δηλαδή να μπορείς μόνο μέχρι 3% να έχεις έλλειμμα και όχι παραπάνω. Και εκεί έκανε μοιραία κάποια υποχώρηση, μόνο και μόνο γιατί είναι ο δεύτερος εταίρος, ο οποίος σε περίπτωση εξόδου της Βρετανίας θα είναι το βασικό δίπολο μαζί με τη Γερμανία, Γαλλία-Γερμανία. Όμως θα υπάρχει πρόβλημα με την Ιταλία, υπάρχει πρόβλημα με τις χώρες των πρώην ανατολικών χωρών. Προσέξτε, δεν είναι αξιοσημείωτο οι χώρες, οι πρώην Σοβιετικές, να έχουν φτιάξει ένα μπλόκο εναντίον του κινδύνου της ταυτότητάς τους. Μιλάμε για χριστιανική Ευρώπη. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να μιλήσουμε και εμείς. Το οποίο δεν σημαίνει υποχρεωτικά εναντίον των μουσουλμάνων. Σημαίνει ναι σε μια ταυτότητα ιστορική. Και όταν πας να μιλήσεις, σε θεωρούν γραφικό, σε θεωρούν ότι έχεις τελειώσει, δεν είσαι καθόλου προοδευτικός, ότι δεν έχει σχέση με την εξέλιξη. Ναι, και υπάρχει και επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά την οποία δεν κουβεντιάζουμε ποτέ. Ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθοδοξία είναι δημοκρατική θεσμή. Βεβαίως. Γιατί η Ορθοδοξία έχει την συγκλητική δομή, δεν έχει την παπική. Ενώ ο μουσουλμανισμός έχει καθαρά μια απολυταρχική δομή κάθετη από πάνω μέχρι κάτω που σου επιβάλλει επίσης και απόψεις στην κοινωνική ζωή. Έτσι είναι, εγώ θα σας το έλεγα ως εξής. Δέστε τον τρόπο της θυσίας. Πώς τον φτιάχνουν και οι τρεις διαφορετικές θρησκείες. Να ένα σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω. Η θυσία στο Ισλάμ είναι μια θυσία η οποία οδηγεί στο να θυσιάζεις τη ζωή σου για τον τζιχάρι. Σε οδηγεί στο τζιχάρι, εάν θέλεις να το επιβάλλεις. Η θυσία στον καθολικισμό σε οδηγεί στη σταύρωση. Η θυσία στην Ορθοδοξία σε οδηγεί στην Ανάσταση. Γι' αυτό και δοξάζουμε εμείς την Ανάσταση του Πάσχα πολύ περισσότερο από τους καθολικούς, οι οποίοι περισσότερο δοξάζουν τη γέννηση και όχι την Ανάσταση. Είναι βασικό σημείο. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι φιλοσοφίες ζωής. Γιατί οι Ορθόδοξοι βάζουν τον άνθρωπο μπροστά. Βάζουν την ενσάρκωση. Ο Θεός ενσαρκώνεται στον άνθρωπο. Άρα θα γίνεις ακόμη καλύτερος άνθρωπος μέσα από το μάθημα του Χριστού μέσα σου. Και δεν μιλάω σε θεολόγους. Εγώ είμαι καθηγητής φιλοσοφίας, της τέχνης. Άρα δεν μιλάω σε θεολογικά αυτή τη στιγμή. Μιλάω σε φιλοσοφία. Ναι, και γι' αυτό υπάρχει η συγχώρεση και η μετάνοια, ενώ σε κάποιους άλλους πολύ πιο έντονο είναι η τιμωρία. Ναι, αυτό είναι στους καθολικούς. Αλλά είναι και στους μουσουλμάνους. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα είναι αυτά που λέμε εμείς τώρα. Ελπίζω να τα ακούνε και νέοι άνθρωποι.
ελπίζω να καταλάβουν ότι στη σημερινή εποχή το να ασχολείται κάποιος με ζητήματα θρησκείας δεν σημαίνει ότι είναι οπισθοδρομικός. Και να ασχολείται με ζητήματα πατρίδας δεν σημαίνει ότι είναι οπισθοδρομικός. Το αντίθετο, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα. Και εδώ θέλω να καταλήξω. Η ταυτότητα είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσεις. Το να ξέρεις ποιος είσαι σε οδηγεί στο να ξέρεις ποια είναι τα επόμενα βήματά σου. Την ταυτότητα, τη λέξη ταυτότητα, την εισήγαγαν για πρώτη φορά σαν φιλοσοφία οι Έλληνες, ο Σωκράτης, το γνώθεις αυτόν. Μάθει τον εαυτό σου για να μπορείς να σε εντάξεις και με τους άλλους. Αυτό είναι μια ελληνική πρόταση. Ακριβώς. Και τότε, εφόσον ξέρεις τον εαυτό σου, μπορείς να ξέρεις που πας και πώς θα δημιουργήσεις και τι θα δημιουργήσεις. Το έχουμε αυτό σήμερα. Δεν το έχουμε από τις σπουδές. Δεν το έχουμε δυστυχώς από την οικογένεια, παρότι η οικογένειά μας ακόμη εμφίσταται, γιατί τις έχουν διαλύσει τις οικογένειες. Με τα οικονομικά προβλήματα και με όλες αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν, οι περισσότερες οικογένειες περνούν τα πάντα. Δεν το έχουμε σε επίπεδο κυβέρνησης, ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης σχολείων. Άρα, εδώ πέρα μιλάμε για έναν κίνδυνο ο οποίος έρχεται. Ένα κίνδυνο, παράδειγμα, κάντε κάποια μαθήματα ορθογραφίας. Κάντε ασκήσεις ορθογραφίας. Ξέρουμε να γράφουμε τα ελληνικά. Θα δείτε ένα τεράστιο κενό. Κάντε κάποια μαθήματα ερωτήσεις ιστορίας. Ξέρουμε την ιστορία. Όχι. Σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πάντοτε κάποιοι που ξέρουν. Οι οποίοι το έχουν κάνει από την οικογένειά τους. Γιατί. Γιατί να μην ξέρουμε. Να γράφουμε. Να μιλάμε. Να διαβάζουμε. Γιατί δεν πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε. Γιατί αν τα ξέρουμε όλα αυτά μπορούμε να σκεπτόμαστε. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, ο χρόνος έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Εγώ σας ευχαριστώ, διότι κάθε φορά που κάνουμε τη συζήτηση και οφείλω να το πω, χωρίς να κάνω καμία ένα διπλωματικό κομπλιμέντο, οφείλω να πω ότι κάθε φορά είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα και το επίπεδο της συζήτησης, χωρίς να μπαίνουμε σε τίποτα διανοητικές δύσκολες ασκήσεις. Μιλάμε μια απλή γλώσσα και μιλάμε για σοβαρά θέματα και εύχομαι οι ακροατές να μας ακούν και μακάρι να μπορούν να έχουν και ερωτήσεις μια οποιαδήποτε επόμενη φορά. Είμαι στη διάθεσή τους. Με τα χαράς. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος, είμαστε εκτός χρόνου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Επίσης.